Καλησπέρα σε όλους και όλους που παρακολουθείτε το απόψινό μας webinar. Ελπίζω ότι μετά από 1,5 μήνα περιορισμού, σιγά σιγά κάπως έχουμε βρει όλοι τα πατήματά μας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό, αλλά και προσκοπικό επίπεδο και προσαρμοζόμαστε όσο μπορούμε στα νέα δεδομένα. Βέβαια, αυτό είναι και κάτι που μας έμαθε η πανδημία, ότι δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί η ζωή όλων να αλλάξει άρδιν και ο μόνος τρόπος να διατηρούμε τον έλεγχο της ζωής μας είναι να είμαστε έτοιμοι, να μπορούμε να λυσόμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα με έξυπνους τρόπους και έξυπνα εργαλεία να προσαρμοζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών. Όπως είπε η Κατερίνα, το απόψινό είναι το πρώτο από έναν κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων, τα οποία αποσκοπούσαν να προσφέρουν στα ενήλικα στελέχη μας, αλλά και όχι μόνο, σε οποιονδήποτε ενήλικα νιώθει τον ενδιαφέρει θεματολογία, χρήσιμα εφόδια για το πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά θα ακολουθήσουν και σεμινάρια με πιο ελεύθερη θεματολογία, τα οποία ο καθένας θα μπορεί προαιρετικά να παρακολουθήσει αν το θεωρεί ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για όλους και ευχάριστο να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια. Μόνο όφελος μπορεί κάποιος να έχει από τους εισηγητές που θα ακολουθήσω και στη συνέχεια. Και βέβαια, ειδικά για το πρώτο σεμινάριο, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μπαστίδη, μέλος της Κίνησης, ο οποίος και είχε την ιδέα του θέματος για το πρώτο αυτό σεμινάριο, αλλά και προσφέρθηκε βέβαια να βοηθήσει στην διεξαγωγή του και να αποτελέσει τον εισηγητή μας. Τον ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προσφορά και βέβαια του εύχομαι και χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή του που είχε χθες, όπως και σε όλους τους Γιώργηδες και τις Γεωργίες που παρακολουθούν το σεμινάριο. Ήδη βλέπω κάποιους να έχουν συνδεθεί. Ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο και μακάρι να είναι η αρχή για ένα χρήσιμο εργαλείο και μια χρήσιμη διαδικασία και για την μετέπειτα συνέχεια, το οποίο θα μπορούν τα ενήλικα στελέχη μας να παρακολουθούν και να το βρίσκουν ωφέλιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε το γενικό μας έφορο. Από ό,τι βλέπω, μισό λεπτάκι για να προσθέσουμε και κάποιους καινούργιους συμμετέχοντες. Έχουν προσθεθεί. Το λόγο θα ήθελα να δώσω στον πρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Ισίδωρο Κανέτη. Με ακούτε? Τώρα okay. Σας ακούμε, πρόεδρε. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζουμε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ καλύτερες και από τις 4 Μαΐου και μετά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητά μας και ελπίζουμε επίσης να έχουμε την ευκαιρία το καλοκαίρι, έστω και λίγο πιο αργά από ό,τι συνηθισμένο, να προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε και οι δυνατότητες προσκοπικές μας κατασκηνώσεις. Όπως είπε και ο Γενικός μας Έφορος, η σημερινή πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ελπίζουμε ότι θα σας φανεί χρήσιμη. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω 3 ευχαριστώ. Ένα στη Γενική Εφορία για την πρωτοβουλία, ένα δεύτερο στην Κατερίνα την Κοτσίνα που την υλοποιεί και ένα τρίτο και πιο μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Μπαστίδη, ο οποίος μας έδωσε την ιδέα και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος υλοποιεί το πρώτο web seminar που κάνουμε σε ευρύ κοινό και όχι μέσα στα εκπαιδευτικά μας πλαίσια μόνο. Και ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και με επόμενα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια. Καλή επιτυχία λοιπόν, καλή παρακολούθηση και ελπίζω να μας φανεί σε όλους μας χρήσιμο. Και πάλι χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα από εσάς, προκειμένου να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συμμετέχουμε όλοι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στο συγκεκριμένο webinar, θα ήταν να ανοίξετε όλοι το chat. Οι περισσότεροι βλέπω ότι έχετε πει τις καλησπέρες σας και τα χρόνια σας πολλά. Όσοι δεν το κάνατε, μπορείτε να βρείτε το chat στο toolbar, δηλαδή στο μενού το οποίο υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης σας, καθώς μετακινείτε το ποντίκι σας προς τα κάτω. Θα μπορέσετε να βρείτε αριστερά το εικονίδιο του chat. Θα ήθελα παρακαλώ να ανοίξετε το chat και να μπορέσετε να το μεταφέρετε στο αριστερό μέρος της οθόνης σας, προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα τόσο το chat, όσο και τη διαφάνεια την οποία έχει ανοίξει ο ομιλητής μας. Παρακαλώ να επεκτείνετε το παράθυρο του chat προς τα πάνω και προς τα κάτω για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα μηνύματα τα οποία θα πέφτουν, διότι θα τα χρησιμοποιήσουμε
ως πληροφορίες για τη ροή του webinar. Στη δεξιά μεριά της οθόνης σας, ενδεχομένως να σας παρουσιάζονται τα παράθυρα των ανθρώπων που μιλήσαμε προλίγου. Θα μπορούσατε, αν θέλετε, για να έχετε καλύτερη οπτική των διαφανειών, να πιέσετε το ενδιάμεσο κουμπί το οποίο εμφανίζεται στο παράθυρο αυτό, στο πάνω μέρος του, προκειμένου κάθε φορά να βλέπετε μονάχα τον ομιλητή. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε, Γιώργο, καλησπέρα, επίσημα πια, ο Γιώργος Παστίδης, μέλος της κίνησής μας, ο οποίος, από όσα διαβάσετε και στο σχετικό άρθρο, είναι Διευθυντής Εκπαίδευσης Πωλήσεων στην Ericsson. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Ο λόγος είναι σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και το Γενικό και τον Πρόεδρο και εσένα, Κατερίνα. Είναι τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας. Ξέρετε καλά ότι αναζητώ και κάποιες φορές δημιουργώ ευκαιρίες για να είμαι πλάι σας και πλάι στην κίνηση που τόσο αγαπώ, και ας είμαι μακριά εδώ στη Γαλλία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, και είναι πραγματικά το λέω και το εννοώ, ελπίζω όλοι να είστε καλά, εσείς και οι δικοί σας. Νομίζω ότι είναι το πρώτο και αυτό με το οποίο πρέπει ο καθένας μας να ξεκινάει αυτές τις ημέρες. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να ζητήσω, επειδή παρατήρησα πριν, δεν ξέρω αν γιατί, αλλά έβλεπα το chatbox μου και έγραφε του και ένα όνομα. Καλύτερα αυτό να μην το πειράζουμε, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί, και είναι να το αφήσουμε στο everyone, ούτως ώστε όλοι να βλέπουμε όλα τα μηνύματα, μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και αμέσως μετά θέλω να ζητήσω κάτι. Να γράψει ο καθένας την πόλη από την οποία είναι συνδεδεμένος. Από πού έχετε συνδεθεί, πού είστε τώρα. Έτσι, μπράβο, αν είναι Αθήνα να γράφουμε το προάστιο στο που είμαστε. Κερκυράρα, λατρεύω Κερκυρά. Χίος επίσης, μια γιαγιά μου ήταν από εκεί. Τέλεια, υπέροχα με Τρίκαλα, Καλαμάτα, Καστοριά, δεν τα προλαβαίνω, Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι, Εγάλεο, Ξάνθη, Κυλικής, Γλυφάδα. Πήρε φωτιά το chatbox, υπέροχα. Συνεχίστε, σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνεδρίας που έχουμε σήμερα? Ξέρετε, δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε κάποιος που έχει εξειδικευθεί στο να εργάζεται από το σπίτι του. Αυτό λοιπόν που κυρίως θέλω να πετύχουμε εδώ σήμερα μαζί, είναι να μοιραστούμε. Είναι να μοιραστούμε και να μάθουμε μαζί. Είναι να μοιραστούμε εμπειρίες που είχαμε, θετικές εμπειρίες που είχαμε, να κοπιάρει ο ένας, αν θέλετε, από τον άλλον, ούτως ώστε να βοηθηθούμε και να μάθουμε ένα πράγμα, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να μοιραστώ πολύ σύντομα δύο πράγματα για το ποιος είμαι. Οι περισσότεροι βέβαια με ξέρετε. Όσον αφορά στο κομμάτι το προσκοπικό, θέλω μόνο ένα πράγμα να μοιραστώ μαζί σας, ότι είμαι από το πρώτο σύστημα αυτοπροσκόπου Νέα Σμύρνη, το οποίο είναι η οικογένειά μου. Όσον αφορά στο επαγγελματικό, η Κατερίνα ήδη είπε ότι έχω την ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πωλήσεων της Ericsson για όλο τον κόσμο, μέδρα το Παρίσι. Και εδώ θέλω να κάνω γέφυρα με το πώς γεννήθηκε η ιδέα γι' αυτό. Πριν από περίπου 20 μέρες, κάναμε την ίδια συνεδρία για τους πολιτές της Ericsson σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι 7.000. Όταν έχουμε μια συνάντηση, συνήθως όταν έχουμε μια συνάντηση, ανταποκρίνονται με οποιοδήποτε θέμα τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ανταποκρίνονται περίπου 500 με 600. Έχουμε δηλαδή σχεδόν κοντά ένα 10% που έρχονται. Όταν κάναμε αυτή τη συνεδρία πριν από 20 μέρες, ήρθαν 1.100. Και ήρθαν 1.100 άνθρωποι που είχαν την ανάγκη να συμμετάσχουν και να μοιραστούν και να μάθουν μαζί. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα και νόμισα, σκέφτηκα και συμφώνησαν ο Πρόεδρος, ο Γενικός, η Κατερίνα, ότι θα ήταν κάτι που θα άξιζε
να κάνουμε μαζί παρέα και ελπίζω να βρείτε σήμερα ωφέλιμο. Ξεκινώ με το Yin και Yang, γιατί αυτά τα δύο πράγματα που φαντάζουν τόσο διαφορετικά μεταξύ τους είναι ταυτόχρονα τόσο αλληλένδετα, άνθρωποι και οικονομία. Ναι, σήμερα το πρώτο πρέπει να κάνουμε και δεν το έκανα τυχαία να ευχηθώ να είστε καλά εσείς και οι δικοί σας, οι φίλοι σας, η οικογένειά σας. Το πρώτο πρέπει να έχουμε στο μυαλό είναι οι άνθρωποι. Αλλά ξέρουμε, εμείς, ειδικά οι Έλληνες, ξέρουμε που έχουμε βιώσει την οικονομική κρίση στο πετσί μας, πόσο σημαντικό είναι να είναι η οικονομία καλά για να είναι και οι άνθρωποι καλά. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν παρά να πηγαίνουν μαζί. Και για να μπορέσω να βγω, όχι, δεν θα το έλεγα αλόβητος, αλλά να βγω και να στέκομαι στα πόδια μου και ίσως να έχω πετύχει και κάποια πράγματα μετά από αυτό τον εγκλισμό, θα πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι αυτή την αλλαγή, γιατί έχουν αλλάξει πολλά. Να βάζω τις σωστές προτεραιότητες, δίνοντας σημασία και εστιάζοντας στα πρώτα και σημαντικά. Να έχω ένα σκοπό. Η παρουσία ενός σκοπού σε ό,τι κάνω είναι το α και το ω. Να είμαι καλά, σωματικά και ψυχικά, και να μπορώ μετά να σχεδιάζω με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα είναι να μάθω να περιορίζω το άγχος μου και να περιορίζω την ανησυχία μου, αλλά για να το πετύχω αυτό, πρέπει πρώτα να στέκομαι σε ό,τι μπορώ να ελέγξω. Έχω έναν γείτονα και φίλο, καλό φίλο, Γάλλο, εδώ, που με βομβαρδίζει στο WhatsApp με μηνύματα για το τι κάνει λάθος ο Μακρόν όσον αφορά στα τεστ. Και το τι κάνει λάθος ο Μακρόν όσον αφορά στα σχολεία. Και αν έκλεισε τα σχολεία έγκαιρα και αν θα ανοίξει τα σχολεία αργάκια, μπορώ να επηρεάσω το τι θα κάνει ο Μακρόν. Γιατί να ξοδεύω ενέργεια γι' αυτό. Θα σταθώ σε αυτά που μπορώ να ελέγξω, τα οποία μπορεί να είναι μικρά πράγματα, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εκεί πρέπει να εστιάσω. Και θα ξεκινήσω βοηθώντας τον εαυτό μου καταρχήν. Εμείς οι πρόσκοποι ξέρουμε, το λέμε αυτό χρόνια. Από τα Λυκόπουλα, ο πρόσκοπος βοηθάει τον εαυτό του, πρώτα τον εαυτό του και μετά τους άλλους. Για έναν απλό λόγο, αν δεν είσαι εσύ καλά, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Και θα πρέπει να θέτω στόχους και να παρακολουθώ την πρόοδό μου. Η πρόοδος και ο σκοπός είναι δύο πράγματα που πηγαίνουν επίσης μαζί. Η Τερέζα Άμαμπιλη, Harvard professor, όταν πριν από χρόνια έτρεξε μία έρευνα εξετάζοντας τους πέντε τομείς που επηρεάζουν θετικά μία ημέρα με σκοπό στη δουλειά μου, βρήκε ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η πρόοδος. Δεν είναι ούτε η υποστήριξη που έχω, δεν είναι ούτε η συνεργασία, δεν είναι το πόσο σημαντική η δουλειά μου, είναι να βλέπω ότι έχω πρόοδο. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να προσπαθήσω να διαχειριστώ σωστά, ούτως ώστε να βγω όρθιος μέσα από αυτή την αλλαγή. Και θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου, να έχουμε στο μυαλό μας την καμπύλη της αλλαγής. Αυτά όλα τα σημεία που βλέπουμε, αρχή αλλαγή, το σοκ, η άρνηση, η απώλεια, ο θυμός, η παρέτηση, όταν αρχίζω να ενεργοποιούμαι, να σχεδιάζω και πλέον να δρώ για να φτάσω την απόδοσή μου εκεί πρέπει και να έχω την αίσθηση του σκοπού και της ικανοποίησης, είναι στάδια που όλοι περνάμε από αυτό όταν ζούμε μια αλλαγή όπως αυτή που έφερε ο COVID στη ζωή μας. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσουμε από αυτά τα στάδια, το θέμα είναι πόσο θα μείνουμε σε όλα, σε κάθε ένα από αυτά. Το θέμα είναι αν θα παλινδρομήσουμε και θα γυρίσουμε πίσω αντί να προχωρήσουμε μπροστά. Και εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Σοκ και άρνηση. Μίλαγα στο τηλέφωνο με τον Ντένις Μπρουνέτη, έναν συνάδελφο, ο οποίος έχει την ευθύνη της Ericsson στο Βιετνάμ και τη Μιανμάρ. Εκεί που μιλάγαμε, εμείς κάναμε Skype, τον πήρε τηλέφωνο ένας συνάδελφος, ένας στην ομάδα του. Από αυτά που έλεγε στο τηλέφωνο, κατάλαβα, παιδιά, ότι μάλλον αυτός με τον οποίο μιλούσε
είχε κάποια σοβαρά συμπτώματα COVID. Και κατάλαβα ότι παρότι του μιλούσε, είχε κάποια σοβαρά συμπτώματα, είχε αρχίσει να νοσεί, μιλούσε για δουλειά στον Ντένις, τον Μπρουνέτη. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός, Γιώργο, σε παρακαλώ να κλείσουμε, έχω ένα θέμα, θα σε πάρω μετά. Μετά ξανά 15 λεπτά ξαναμιλήσαμε. Ξέρετε τι μου μετέφερε. Ενώ είχε αρχίσει να νοσεί, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα και νοσηλεύθηκε, του έλεγε τι θα γίνει με το λογαριασμό του και με τον πελάτη του. Γιατί? Γιατί είχε άρνηση. Και ο Ντένις το βοήθησε να ξεκολλήσει, εξηγώντας του να μην ασχολείται, ότι δεν πρέπει να ασχολείται με αυτό, αυτό θα το πάρει πάνω του εκείνος και άλλοι συνάδελφοί του. Και εκείνος πρέπει να προσέξει τον εαυτό του και την υγεία του. Και υπάρχει ένα σημείο εκεί στο κάτω μέρος της καμπύλης που είναι ο πάτος, που μπορεί να φαντάζει ότι είναι το χειρότερο σημείο, χειρότερο είναι αν παλινδρομήσουμε, αλλά από την άλλη είναι και το σημείο που αρχίζει πραγματικά η συνειδητοποίηση και η αλλαγή και η ενεργοποίηση και ξεκινάει η επόμενη μέρα. Αυτή την καμπύλη πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε και να φροντίσουμε να σταθούμε όρθιοι και αν είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να μας βγει πιο δυνατούς. Και πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας τα σημαντικά, τα απαραίτητα, τα πιο σημαντικά, ξεκινώντας από αυτό που σας είπα και πριν, φροντίζοντας τον εαυτό μας. Πρέπει να διαχειριστούμε το στρες μας και να κουλάρουμε. Ναι, λίγο λαϊκό ακούει το κουλάρο. Θέλω να σας εξηγήσω τι εννοώ εδώ. Κάποτε, πριν από 3 χρόνια, έγραφα σε ένα blog που διατηρώ κάποιες οδηγίες για να μπορεί κανείς να παρουσιάζει με επιτυχία remotely, εξ αποστάσεως. Και τότε έλεγα ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχεις ταϊσμένο το παιδί σου και το σκυλί σου. Αστειευόμενος. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν κατ' επιλογή θέλεις να εργάζεσαι από το σπίτι σου, πρέπει να φροντίσεις να έχεις τις σωστές συνθήκες. Πρέπει να το κάνεις μέσα στο σωστό πλαίσιο. Δεν είναι όμως τώρα κατ' επιλογή μας και πρέπει ο ένας με τον άλλον να είμαστε ανεκτικοί και να χαλαρώσουμε. Έκανα ένα webinar προχθές σε μια ομάδα μας στα Βαλκάνια, στις όλες τις μικρές χώρες της Βαλκανικής και πίσω από μια συνάδελφο που είχε ανοιχτεί την καμερά της ήταν ένα παιδάκι και πήδαγε έτσι πάνω από το κεφάλι της για να το βλέπουν και μας έκανε γκριμάτσες. Αυτή δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Κάποια στιγμή κατάλαβε και πήγε να γυρίσει να του την πει του μικρού. Και της είπαμε, όπς, άστο. Όλοι πρέπει να έχουμε μία άλλη ανεκτικότητα και μία άλλη συμπεριφορά. Και πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας, την οικογένειά μας και τους φίλους μας και να σταθούμε πλάι τους, αφού φροντίσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη νέα μας επαγγελματική και προσωπική ρουτίνα. Άλλαξαν τα πράγματα. Και πρέπει να φροντίσουμε με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε, να φτιάξουμε μια ρουτίνα που να δουλεύει για μας, ούτως ώστε να είμαστε πραγματικά πίσω στην εργασία μας και όχι θεωρητικά. Έχουν πει πολλοί κυβερνήτες υποβρυχίων ότι αν ένα πράγμα τους βοήθησε περισσότερο στην απομόνωση που ζούσανε, ήτανε να έχουν τη δική τους ρουτίνα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε το χώρο της εργασίας μας. Άλλο ένα πράγμα στο οποίο θέλω να σταθώ. Διαβάζω, γιατί ξέρετε, στο ίντερνετ βλέπεις τα πάντα, βρίσκεις τα πάντα, αλλά πρέπει και να τα φιλτράρεις. Διαβάζω λοιπόν πάρα πολλούς που μοιράζονται αυτά τα καταπληκτικά tips και λένε να έχεις ένα dedicated workplace, ένα χώρο εργασίας ο οποίος να είναι αφιερωμένος. Τι λες, πόσοι μπορούν να το έχουν αυτό? Πόσοι? Έχω ένα καλό φίλο και συνάδελφο και πρόσκοπο, κάποιοι σας τον ξέρετε, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο οποίος έχει 3 παιδιά, από 2 έως 7-8 ετών. Μα
αν έχεις 3 παιδιά σε αυτή την ηλικία, ακόμα και διαμέρισμα 200 μέτρων αν έχεις, που δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς έχουν, δεν είναι εύκολο να πετύχεις αυτό το χώρο εργασίας. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας στρεσάρει. Εγώ εδώ στο Παρίσι μένω σε ένα μικρό διαμέρισμα 70 μέτρων. Εργάζομαι στο σαλόνι του σπιτιού. Δημιουργώ πρόβλημα στην κόρη μου και στη γυναίκα μου. Γιατί σήμερα τώρα που είναι αργά το απόγευμα Παρασκευής, έχω αποκλείσει το σαλόνι. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να φέρουμε στα δικά μας μέτρα και να μην επιτρέπουμε σε όλα αυτά που διαβάζουμε να μας στρεσάρουν. Πρέπει να φροντίσουμε την προσωπική μας υγιεινή. Άλλο ένα πράγμα που βλέπουμε απορία, παιδιά. Βλέπω στο διαδίκτυο να βάζουν τις γυναίκες τους να τους κουρεύουν και να είναι σαν γίδια, να αφήνουν γένια και να είναι σαν παπάδες. Δεν το καταλαβαίνω, sorry. Αν το κάνεις αυτό γιατί δεν εργάζεσαι και ψάχνεις πράγματα να παίξεις και να ασχοληθείς, το καταλαβαίνω. Αν το κάνεις αυτό και εργάζεσαι, τότε μάλλον δεν ανοίγεις την κάμερά σου. Και αν ανοίγεις την κάμερά σου, και αν δεν ανοίγεις την κάμερά σου, τότε κάνεις λάθος. Γιατί η οπτική επαφή, το να βλέπεις τον άλλο, το να το κοιτάς στα μάτια, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Η γυναίκα μου εργάζεται για μια γαλλική εταιρεία, που μέχρι τώρα στο Skype for Business δεν είχαν το feature της κάμερας. Προφανώς γιατί πληρώνανε λιγότερο. Και τώρα το ενεργοποιήσανε. Όλο αυτό είναι σημαντικό να το δούμε σαν ένα νέο ξεκίνημα. Μιλούσα με έναν φίλο, ίσως κάποιοι τον ξέρετε, γιατί είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Με πήρε να μου ευχηθεί για τη γιορτή μου ο Δημήτρης Ολόλης. Ήταν χρόνια εμπορικός διευθυντής της Κοσμοτέ, γενικός διευθυντής του Γερμανού, του ομίλου Γερμανού. Ο Δημήτρης λοιπόν μου έλεγε, Γιώργο, 6 εβδομάδες προσπαθώ να πιαστώ από θετικά πράγματα. Αφήνω στην άκρη ό,τι αρνητικό. Και ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όταν δουλεύουμε να φροντίζουμε να κάνουμε κάποια διαλύματα. Τώρα θα είναι όπως συνίσταται 90 λεπτά δουλειά, 15 λεπτά διάλειμμα. Δεν ξέρω, καθένας θα βρει, όπως είπαμε, τη δική του ρουτίνα. Και θα πρέπει να βρίσκω χρόνο και για καφέ με τους φίλους μου και τους συναδέλφους μου. Virtual καφέ. Virtual καφέ. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο, και εδώ αρχίζουμε να μοιραζόμαστε. Παιδιά, είπα, please, μην everyone αφήστε στο meeting. Είδα πάλι κάπου στο αυτό. Θα γίνει μπέρδεμα. Please, αφήστε το to everyone, το chat box. Μην το πειράζετε αυτό. Δεν ξέρω γιατί αυτό εμφανίζεται και σε μένα. Λοιπόν, θέλω να χρησιμοποιήσουμε το chat box τώρα. Έχετε περάσει ήδη 1,5 μήνα περίπου εγκλεισμού. Και εσείς και εγώ. Θέλω λοιπόν να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε. Πείτε μου, ποια ρουτίνα δούλεψε μέχρι τώρα για εσάς. Τι αλλάξατε, τι βάλατε στη ζωή σας που σας βοηθάει στην καθημερινότητά σας και θα θέλατε να μοιραστείτε και με τους υπόλοιπους. Τώρα χρησιμοποιήστε το chat box. To everyone. Α, δεν κάνουμε τίποτα, πρέπει να γράφουμε. Δεν γράφουμε μόνο από πιο πολλοί είμαστε. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να μοιραστούμε. Κάποιους τους βοήθησε το να ξεκινάνε τη μέρα τους βλέποντας τηλεόραση. Κάποιους έβαλαν στη ζωή τους τη γυμναστική, περίπατο στη γειτονιά. Πολύ ωραία. Δηλαδή, διασκέψεις, το Zoom μπήκε στη ζωή τους, εργασίες στο κήπο. Συνεχίστε. Ιδέες. Μοιραστείτε. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό χρήσιμο να σηκώνομαι και να ντύνομαι και να πηγαίνω, σαν να πηγαίνω στο γραφείο. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Και εγώ το κάνω. Όπως ξυριζόμουν, όπως έκανα μπάνιο κάθε πρωί, κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και από κάτω δεν φοράω σορτσάκι που θα μπορούσα, ούτε είμαι ξυπόλυτος. Γιατί θέλω να έχω την αίσθηση του επαγγελματισμού, μουσική, βιντεοσυνομιλίες με φίλους, τηλεδιασκέψεις, εργασίες στο σπίτι, περπάτημα. Κόλσα από το σπίτι σε μερίσια βάση, πρωινό. Να, έχουμε και τα καλά μας. Ίσως να μην είχατε χρόνο για πρωινό, για ένα καλό πρωινό. Τώρα αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε. Να ένα μικρό πράγμα στο οποίο μπορείς να σταθείς και να πάρεις μια χαρά. Ένα πρωινό. Ίσως το μεσημέρι να φας με την οικογένειά σου. Γιατί δεν είναι αυτό σημαντικό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλεια. Ευχαριστώ που
που μοιράζεστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ρουτίνα μου δεν άλλαξε. Δουλεύω από το σπίτι, είτε από το δουλεύω από το σπίτι, είτε πάω γραφείο, λέει ο Τζέρι. Τέλεια. Ναι, Τζέρι μου. Και θέτοντας τη σωστή ρουτίνα μας, εξυπηρετεί και βοηθάει να είμαστε πιο κοντά στο στόχο μας και στο σκοπό μας. Ο κρατούμενος 46664 Νέλσον Μαντέλα, παιδιά, όταν βγήκε από τη φυλακή, είπε «Ήμουν 27 χρόνια σε διακοπές» και δεν βγήκε με συναισθήματα εκδικητικότητας, αλλά βγήκε για να δημιουργήσει. Παρότι μέσα σε αυτά τα 27 χρόνια είχε χάσει το γιο του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και δεν είχε μπορέσει ούτε να πάει στην κηδεία. Γιατί είχε ένα σκοπό, είχε αίσθηση του σκοπού. Ποιος είναι ο δικός σας σκοπό? Σκεφτείτε. Ο σκοπός σας είναι ίσως να αξιοποιήσετε αυτό το διάστημα και να είστε κοντά με την οικογένειά σας. Είναι να έρθετε λίγο πιο κοντά με τους συνεργάτες σας. Μπορείτε και έτσι. Είναι ίσως να εστιάσετε σε έναν πελάτη σας και να του λύσετε ένα πρόβλημα. Εσείς θα το βρείτε αυτό. Αλλά είναι σημαντικό να έχετε ένα σκοπό. Εγώ αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες, αυτό τον 1,5 μήνα, πραγματικά νιώθω σαν να είμαι σε ένα mission, σαν να είμαι σε μια αποστολή. Είχα μια ίσως ευτυχή συγκυρία. Πριν από 2,5 μήνες λανσάραμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πωλήσεων, πιστοποίησης μάλλον των πολιτών μας σε όλο τον κόσμο, το οποίο πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτό βέβαια με έχει βοηθήσει, με έχει παρακινήσει. Και ενώ έχει μεγάλη δύσκολη σε όλο τον κόσμο, από την αρχή είχε ένα θέμα στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Και έχω αρχίσει και ασχολούμαι πάρα πολύ με την Αμερική. Παίρνω calls που παλιά δεν θα τα έπαιρνα. Δεν θα έκανα συνάντηση στις 7 και στις 8 το απόγευμα. Τώρα κάνω και στις 7 και στις 8 και στις 9 μαζί τους. Αυτό βέβαια έχει επιμικίνει με τις μέρες μου πάρα πολύ, επικίνδυνα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι ότι μπορεί και να δημιουργώ ένα κακό προηγούμενο και να τους κακομαθαίνω κάτι που θα συνεχιστεί και μετά, αλλά απ' την άλλη έχει ένα τρομερό αποτέλεσμα. Και νιώθω ότι κάθε μέρα έρχομαι πιο κοντά στο σκοπό μου. Και όταν το πρόγραμμά μου πετύχει, θα έχω μια φοβερή ικανοποίηση. Και όσο και να φαίνεται περίεργο, αυτός ο εγκλισμός θα με έχει βοηθήσει. Anna Russell. Δεν επέλεξα τυχαία την Άννα. Η Άννα είναι η νύφη του Γιώργου του Χουρδάκη. Του δικού μας του Γιώργου του Χουρδάκη, του αγαπημένου μου φίλου Γιώργου, η οποία έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο σας συστήνω να διαβάσετε στο περιοδικό New Yorker, και αναφέρεται σε ένα ακρονίμιο το οποίο χρησιμοποιεί η NASA για να βοηθήσει στον εγκλισμό, στην απομόνωση τους αστροναύτες. Το λέει CONNECT. C για community, γιατί τους ζητάει να αντιληφθούν αυτό που κάνουνε, τι αντίκτυπο, τι σημαντικό αντίκτυπο έχει στην κοινωνία, στο περιβάλλον τους. O για openness, γιατί θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στις νέες προκλήσεις που θα έχουν, και θα έχουν νέες προκλήσεις. N για network, το network, το δίκτυο των φίλων και της οικογένειας που γίνεται περισσότερο σημαντικό από ποτέ. Ή για expeditionary, για αυτό το ανήσυχο, το διερευνητικό, το ερευνητικό, το καινοτόμο πνεύμα που θα πρέπει να επιδείξουν, το οποίο θα πρέπει να είναι περισσότερο από ποτέ. Συγγνώμη, ξέχασα ένα νι. Νι για εν, για needs, για τις ανάγκες μας, τις φυσιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες. Ανάγκες που δυσκολευόμαστε με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε τώρα να καλύψουμε.
ανάγκες όμως που θα πρέπει να γίνουμε διπλά δημιουργικοί για να τις καλύψουμε και να έχουμε και expeditionary πνεύμα, καινοτόμο. Θέλω να σταθώ εδώ. Έχουμε ένα πελάτη στην Αγγλία που λέγεται Mac McDonald. Είναι μια εταιρεία μηχανικών. Κάνει αυτή τη στιγμή refurbish το Heathrow, το αεροδρόμιο και πολλά άλλα στον κόσμο. Ένα από αυτά τα έργα στα οποία εμπλέκεται είναι οι συγκοινωνίες της Μεγάλης Βρετανίας. Φτιάξανε έναν... Η Mac McDonald δεν είναι δικός μας πελάτης, δεν είναι της Ericsson πελάτης, είναι πελάτης μέσω πελάτη, μέσω της British Telecom. Τι συνέβη λοιπόν? Φτιάξανε πριν από... Χρειάστηκε να φτιάξουν ένα emergency νοσοκομείο με 4.000 κρεβάτια. Ένα emergency νοσοκομείο με 4.000 κρεβάτια, στο οποίο θα έπρεπε να εργάζονται 16.000 ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι έπρεπε να πηγαίνουν σε αυτό το νοσοκομείο. Χρειάστηκαν λοιπόν να φτιάξουν 3 καινούριες διαδρομές λεωφορείων. Με ό,τι αυτό σημαίνει, ό,τι υποδομή αυτή σημαίνει. Ένα έργο που κάτω από κανονικές συνθήκες απαιτούσε από 3 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Ξέρετε σε τι διάστημα παρέδωσε η Mac McDonald? Σε 3 μέρες. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δείξανε αυτή τη δημιουργικότητα, αυτό το expeditionary, αυτό το καινοτόμο πνεύμα και ανταποκριθήκανε. C, οι counter measures, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διαχείριση του στρες, και τι για training, για την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Σας συστήνω πραγματικά να διαβάσετε αυτό το υπέροχο άρθρο της Άννα. Ερχόμαστε λοιπόν στον virtual, αυτό που νομίζαμε virtual κόσμο, που όμως αυτές τις μέρες έγινε πιο πραγματικός από ποτέ. Δείξτε ενδιαφέρον για τους συνεργάτες σας. Ανοίξτε όσο πιο συχνά μπορείτε την κάμερά σας. Ακούστε ενεργά όμως, Ξέρετε πόσος κόσμος, και πείτε μου αν δεν σας συμβαίνει και εσάς κάποιες φορές, πόσος κόσμος κάνει ότι ακούει αλλά τσεκάρει τα emails του, κοιτάζει το Facebook στο κινητό του, μπορεί και να σηκωθεί ακόμη και να πάει να πάρει νερό. Νομίζετε ότι δεν το αντιλαμβάνεται αυτό ο άλλος? Έκανα σήμερα μια παρουσίαση σε κάποιους Γάλλους συναδέλφους μου, ήταν 7-8, είχαν όλοι κλειστές τις κάμερές τους. Όταν στο τέλος έκανα κάποιες ερωτήσεις για να πάρω κάποια ανατροφοδότηση, ήταν ξεκάθαρο ότι παραπάνω από τους μισούς από αυτούς δεν είχαν δώσει καμία σημασία σε αυτό που παρουσίαζα. Δεν με τιμά αυτό και δεν χαίρομαι που το μοιράζομαι μαζί σας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο άλλος καταλαβαίνει. Ανοίγετε τις κάμερές σας. Ξέρετε τι τους λέω καμιά φορά? Ανοίξτε τις κάμερές, παιδιά, ακόμα και αν είσαι μέσα στην κουζίνα. Σήμερα έκανα συνάντηση με μια Σουηδέζη συνάδελφο μου που ήταν μέσα στην κουζίνα της. Και ακούστε λοιπόν πραγματικά, ακούστε ενεργά. Αυξήστε την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι καλό αυτές τις μέρες. Στη Νέα Σμύρνη, μέρος από το οποίο είμαι, πόλη που αγαπώ, φτιάχτηκε τελευταία ένα Facebook group που προσπαθούν να αναβιώσουν την ιστορία της Νέας Σμύρνης μέσα από φωτογραφίες. Εκπληκτικό. Έχουν ακουστεί και ανέβει τόσο όμορφα πράγματα εκεί. Αλλά χρησιμοποιήστε και όλα αυτά για να είστε κοντά με τους πελάτες σας ή με τους συνεργάτες σας. WhatsApp, βιντεοκλήσεις, MS Teams, Skype, Zoom, you name it. Τόσα πράγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να ξυρίζεστε. Να ξυρίζεσαι, my friend GP. Να ξυρίζεσαι. Αυτή είναι η λύση. Είναι απλό. Όπως ξυριζόμασταν όταν πηγαίναμε στις δουλειές μας, εκτός αν πηγαίνατε και στις δουλειές σας να ξυρίστε, γιατί το επέτρεπε αυτό. Τότε κανένα πρόβλημα. Προετοιμάστε τις κλήσεις σας. Θέλετε να κάνετε μια παρουσίαση. Δεν είναι τόσο απλό όπως πριν, ή μάλλον χρειάζεται προετοιμασία όπως πριν, ίσως και περισσότερη. Θα πρέπει να έχετε το link έτοιμο. Θα πρέπει να έχετε τα slides που θα έπρεπε. Και όχι εκείνη τη στιγμή να ψάχνετε, γιατί χάνετε χρόνο, χάνετε την επαφή. Και προσπαθείτε να οπτικοποιήσετε αυτά που λέτε στον κόσμο για να καταλαβαίνει. Είναι λοιπόν τα slides πιο σημαντικά από πριν.
και αξιοποιήστε, όχι απλά, λάθος λέξη, μην αξιοποιείτε κάθε ευκαιρία για να είστε κοντά στους συνεργάτες σας, δημιουργήστε ευκαιρίες για να είστε κοντά στους συνεργάτες σας, στους πελάτες σας, στους συναδέλφους σας. Υγεία. Ξεκινήσαμε με αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να φροντίσετε την υγεία σας. Να είστε καλά. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνετε γι' αυτό? Τι κάνετε για την υγεία σας? Το να επικοινωνούμε μέσα από το Facebook ότι πήραμε 37 κιλά και α, τι ωραία, ή... δεν είναι λύση σίγουρα και το ξέρουμε όλοι. Τι κάνετε λοιπόν για την υγεία σας? Ο πρόεδρος μου έλεγε ότι περπατάει μισή ώρα την ημέρα ή μία ώρα την ημέρα, δεν θυμάμαι τι μου έλεγε. Εσείς τι κάνετε? Σωστή διατροφή, πολύ ωραία Κωνσταντίνε. Περπάτημα, διάβασμα, πολύ ωραία. Και το διάβασμα είναι μέρος της ψυχικής υγείας. Τέλεια. Κοιμάσαι νωρίτερα, προσπαθείς να συνεχίσεις τα μαθήματα χορού που έκανες στο σπίτι σου, ποδήλατο. Δεν κάνουμε, να κάνουμε τίποτα. Γιατί? 2 ώρες περπάτημα. Ξαναλέω, όταν λέμε για την υγεία, η υγεία δεν είναι μόνο η γυμναστική. Η υγεία μπορεί να είναι και η πνευματική άσκηση. Η υγεία μπορεί να είναι το να διαβάζεις. Η υγεία μπορεί να είναι το να γράφεις ένα ημερολόγιο. Η υγεία είναι τόσα πράγματα που μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Κατασκευές. Να φτιάχνεις τον κήπο σου. Κάποιος έγραφε νωρίτερα, νομίζω. Καλύτερος ύπνος. Τρέξιμο με το σκύλο σου. Τέλεια. Ηρεμείτε. Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Ποδήλατο, ταινίες, διάβασμα, κατασκευές στην αυλή. Κάνουν τα ποδιά ποδήλατο και εσύ τα κυνηγάζουν τα πόδια. Πολύ σωστά, Κωνσταντίνε. Υπέροχα. Και θα πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημασία έχει αυτό που κάνω αυτές τις μέρες για μένα? Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να αξιοποιήσω? Και εμείς οι πρόσκοποι ξέρουμε από αρχές. Είναι η φιλία? Είναι η θεοσέβεια? Εγώ, ξέρετε, δεν εκκλησιάζομαι, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος αυτές τις μέρες μπορεί από την εκκλησία, από το Θεό, να παίρνει δύναμη. Βρείτε εσείς, τι είναι αυτό στο οποίο μπορείτε να πατήσετε και να πάρετε δύναμη? Ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να θέσετε, που πρέπει να εστιάσετε ώστε να έρθετε πιο κοντά στο σκοπό σας? Ποια είναι η ρουτίνα σας, η ρουτίνα που θα είναι η άγκυρά σας για να κρατηθείτε όρθιος? Και τι θα κάνετε για να φροντίσετε τον εαυτό σας και να είστε σωματικά και ψυχικά δυνατός? Φιλία. Ναι, φυσικά η φιλία. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο πάλι να μοιραστείτε. Και να μοιραστείτε μία ενέργεια ή ένα σχέδιο που εφαρμόσατε και σας βοήθησε ή σκέφτεστε να εφαρμόσετε τις επόμενες μέρες και να αφορά στη δουλειά σας. Θέλω να μου πείτε που να αφορά στη δουλειά σας. Θέλω να εστιάσουμε στη δουλειά σας, στο χώρο σας, στον επαγγελματικό. Τι είναι αυτό που σκεφτήκατε να κάνετε? Μπορεί να είχατε ένα κατάστημα λιανικής και να... σκεφτήκατε να στήσετε ένα e-shop ή μπορεί να είχατε ένα e-shop το οποίο υπολειτουργούσε και τώρα θέλετε να το δυναμώσετε, ή μπορεί να είστε ένας καθηγητής μαθηματικών ο οποίος μέχρι τώρα έκανε φροντιστήριο μόνο με face-to-face επαφή και τώρα σκέφτεστε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε το Zoom για να κάνετε τα ιδιαίτερα σας, πείτε μου εσείς, να αναβαθμίσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο. Φωτογράφηση αντικειμένων για το e-shop, τέλεια. Στήσιμο νέου ψηφιακού γραφείου, αλλαγή website. Σαν πυροσβεστική δουλεύετε κανονικά. Ναι, Αντώνη μου. Και σας έχουμε μεγάλη ανάγκη και ευχαριστούμε για όσα κάνετε. Εσείς είστε μέσα στους ήρωες που χυμπιέρουμε και χειροκροτούμε στη Γαλλία στις 8 το απόγευμα κάθε μέρα. Μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης με το μαθητή ειδικής αγωγής. Χαμογελάει κάθε φορά και αυτός που δίνει ζωή, Ελένη μου. Ναι. Μια καμπάνια για e-shop, business plan για νέα σχέδια, επικοινωνία. Τέλεια, συνεχίστε, γράψτε, μοιραστείτε. Κατερίνα, δες μήπως αυτά που γράφουν τα παιδιά έχει τη δυνατότητα το Zoom μετά να το μοιραστούμε, να μοιραστούμε όλα με όλους μετά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να ακουστούν. Βεβαίως. Συνεχίστε. Αναδρομή στο πελατολόγιο, βρέθηκαν ξεχασμένοι πελάτες και ευκαιρίες. Ναι.
τεχνική ανελκυστήρων. Δουλεύετε κανονικά. Τέλεια. Ανασχεδιασμός τρόπου απόδοσης μπόνους στους πελπολιτές λόγω περιορισμού COVID. Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να γίνει. Αναθεώρηση και αυτοαξιολόγηση πίνεις σαν παιχνίδια λεπτής κινητικότητας με τον αυτιστικό μαθητή σου, Ελένη μου. Διάβασμα για το μεταπτυχιακό. Ναι, να άλλο ένα πράγμα. Ξέρετε, είναι κάποιοι από εμάς, κάποια επαγγέλματα που κακά τα ψέματα ούτε μπορούμε να τα κάνουμε, όπως τα παιδιά που είπαν πριν ο Αντώνης που είπε ότι είναι πυροσβέστης και δουλεύει, ούτε όπως εγώ που ασχολούμαι με την εκπαίδευση μπορώ να το κάνω από το γραφείο. Είναι λοιπόν κάποιοι που είναι πραγματικά ανενεργοί σήμερα. Αλλά και αυτοί μπορούν να διαβάσουν, μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Είναι ίσως η στιγμή που πρέπει κανείς να δείξει, επιδείξει και αποδείξει ότι έχει growth mindset, ότι είναι ανοιχτός στην αλλαγή και μπορεί και θέλει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος και να αναπτύσσεται. Ξέρω ότι ακούγονται όλα αυτά που λέω ρομαντικά κάποιες φορές. Ξέρω ότι για κάποιον που έχει περιοριστεί σημαντικά το εισόδημά του, είναι δύσκολο πολύ, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή και θα πρέπει να το κάνουμε αν θέλουμε να βγούμε, το είπα πολλές φορές σήμερα, θα το πω μια ακόμα, όρθιοι από αυτό. Θέλω για άλλη μια φορά να σας θυμίσω το connect της Άννας. Να ίσως ένα υπέροχο webinar που ο κύριος Χουρδάκης, ο φίλος μου ο Γιώργος, θα μπορούσε να κανονίσει. Η Άννα θα σας τα έλεγε πολύ καλύτερα από εμένα. Και θέλω να κλείσω με κάτι που με έκανε να σκεφτώ πάλι ο Δημήτρης Ολόλης που πριν αναφέρθηκα. Μου έλεγε σήμερα, μου είπε δύο πράγματα. Το ένα που μου είπε ήταν ότι προσπαθεί να αφήνει στην άκρη τα αρνητικά και να σκέφτεται όσο γίνεται πιο θετικά. Μου είπε και ότι το πιο σημαντικό πράγμα αυτές τις μέρες είναι η ηγεσία. Πρέπει να υπάρχει ηγεσία. Αλλά αυτό με κάνει να σκεφτώ και να το πάω λίγο παραπέρα. Σκέφτηκα και του το έγραψα, γιατί το τελευταίο της ηγεσίας, αφού κλείσαν το τηλέφωνο μου, το έγραψε και το απάντησα, ότι ναι, ηγεσία. Αλλά όχι απαραίτητα ηγεσία ομάδας, αλλά ηγεσία μέσα στην ομάδα. Γιατί ηγέτης δεν είναι μόνο αυτός που βλέπουμε που είναι μπροστά και φεύγει και άλλοι τον ακολουθούν. Γιατί ο ηγέτης πρέπει να ηγείται ηγετών. Και ο καθένας πρέπει να επιδεικνύει ηγεσία εαυτού, self-leadership, ηγεσία εαυτού. Και ο καθένας, το δεύτερο στοιχείο, θα πρέπει να επιδεικνύει partnership leadership, ηγεσία συνεργασίας. Γιατί μέσα από αυτό μπορεί να βγει ο καθένας δυνατός, αν βγούμε όλοι μαζί, δυνατοί και ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου να είμαι μαζί σας και να μοιραστώ μαζί σας και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερώτηση μπορεί να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Παρακαλούμε οι ερωτήσεις να τοποθετούνται στο chat και όχι ηχητικά, για να μην συμπέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Υπάρχουν εδώ πολλά ευχαριστήρια. Πριν φύγετε, να ανοίξετε κάμερες, μπορείτε, απλά θα ήταν καλό ακόμα να μην ανοίξουμε τον ήχο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Unmute all. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έναρξη για τον κύκλο των webinars που κάνουμε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Για τους, σπάσαμε κάθε ρεκόρ, καθότι δεν μπορούσε να σηκώσει κι άλλους στο δωμάτιο. Έχουμε ήδη 100 συμμετέχοντες. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την όλη διαδικασία. Στο σύνδεσμο τον οποίο θα στείλω τώρα στο chat, να αφιερώσετε από ένα λεπτό ο καθένας σας, προκειμένου να αξιολογήσετε το webinar και να καταφέρουμε εν τέλει να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα τα επόμενα webinars. Αυτή τη στιγμή στο chat έχω βάλει τον σύνδεσμο. Παρακαλώ να τον αντιγράψετε και να τον επισυνάψετε σε όποιον browser χρησιμοποιείτε. Επειδή ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά ευχαριστώ προς τον Γιώργο, το επισυνάπτω ξανά.
Δεν βγαίνουμε από το Zoom ακόμα. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Οπότε, δείτε αρχικά αν όλοι μπορείτε να συνδεθείτε στην αξιολόγηση και ταυτόχρονα βρισκόμαστε εδώ για να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση. Μπορούμε, αν θέλετε, να κλείσουμε το sharing screen, Γιώργο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε για τις κάμερές σας κανονικά. Εγώ αυτή τη στιγμή σας κάνω unmute. Είναι καλό. Γύρισες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σχετικό grid. Το παρόν θα προσπαθήσω. Υπάρχει σε ερώτηση. Το παρόν έχει κρατηθεί ως αρχιακό υλικό. Δεν ακούτε τίποτα. Δεν ακούτε. Όχι, σε ακούμε κανονικά. Σε ακούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ και πάλι βάζω την φόρμα της αξιολόγησης. Μέσα υπάρχει και σχετική ερώτηση για το αν θα θέλατε, αν θα ήταν βοηθητικό ή όχι για εσάς, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε κάπου αυτό το υλικό για να μπορέσετε να ανατρέξετε ξανά. Κακή ιδέα το unmute. Ναι, είμαστε και 100 άνθρωποι. Οπότε κάνει ηχό. Παρακαλώ, αν κάποιος έχει πρόβλημα με το να ανοίξει τη φόρμα, να ενημερώσει σχετικά. Όποιος έχει ερωτήσεις, έχει λίγα λεπτά ακόμα για να τις θέσει. Αν κάποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, επίσης μπορεί να το γράψει για να τον κάνω unmute. Ή να κάνει και μόνο σε τον εαυτό του, ενδεχομένως να μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε θαραλέους. Ενδεχομένως όλοι να κάνουν... Καλησπέρα σε όλους. Ακούγομαι. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η πρώτη μου έτσι επαφή με τον το Γιώργο, τον Μπαστίδη, ήταν στο διακριτικό που είχα περάσει. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχουμε την ευκαιρία να μας μοιράσει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, θα έπρεπε να βάλεις βίσμα, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, για να τα ακούσεις ή να στα μεταφέρει ένας άνθρωπος σε αυτό τον τόνο, σε αυτή την ένταση και βλέποντάς τον να το ζεις παράλληλα. Η κάθε του λέξη σε μένα προσωπικά βγάζει μία μορφή real-time ενεργητικότητας, παρόλο που μας χωρίζει μια οθόνη. Είναι, Γιώργο, εγώ προσωπικά θα σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά. Συνέχισε το καλό έργο που κάνεις προς εμάς. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να σε εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο μπορώ με την καλή έννοια. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, έχω κάποιες ερωτήσεις. Ο Παναγιώτης ο Μπάγκουρας από τη Θεσσαλονίκη ρωτάει αν ενέχει κινδύνους η εργασία ως προς το ωράριο. Με την έννοια ότι, όπως ανέφερα πριν, ξεφεύγω κάποιες φορές από τους χρόνους που είχα παλιότερα. Υποθέτω αυτό εννοεί η Κατερίνα. Είπα νωρίτερα ότι... Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Είπα νωρίτερα ότι επιμηκύνθηκε σημαντικά η μέρα μου. Και αυτό είναι αλήθεια, αλλά... Λέει ο Παναγιώτης, ότι είμαστε διαθέσιμοι τελικά όλη την ημέρα. Το έλεγα πριν. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, Παναγιώτη. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Αλλά να σου πω κάτι. Αν καταφέρεις να έχεις αυτή την αίσθηση του σκόπου και τις ικανοποιήσεις από αυτό που κάνεις, είναι αυτό κίνδυνος? Όχι. Εγώ παίρνω χαρά από αυτό που κάνω, παίρνω ικανοποίηση
Και παρότι αναγνωρίζω ότι ίσως κακομαθαίνω κάποιους εσωτερικούς μου πελάτες, γιατί εγώ δεν έχω εξωτερικούς πελάτες με το ρόλο που έχω, έχω εσωτερικούς συναδέλφους, δεν με πειράζει, το αφήνω στην άκρη. Όπως σας είπα πριν, νιώθω ότι είμαι σε mission, ότι έχω μια αποστολή και αυτό πρέπει να το κάνω. Και αυτό μου δίνει δύναμη και με κάνει να προχωράω. Το άγχος για το άγνωστο. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτό που, στο οποίο πριν αναφερθήκαμε. Στεκόμαστε σε αυτά που μπορούμε να διαχειριστούμε και για αυτά που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να κάθομαι να διαβάζω, όπως σας έλεγα πριν, θα ξαναπώ το παράδειγμα του φίλου μου του Γάλλου που περνάει τη μισή του μέρα διαβάζοντας για το αν ο Μακρόν χρησιμοποιεί ή κάνει τη σωστά, υποστηρίζει σωστά την έρευνα γύρω από την έβρεση του εμβολίου ή αν... Μα αυτό δεν είναι πραγματικά χάσιμο χρόνο. Όχι. Να κάθομαι να ανησυχώ για τον τουρισμό της Ελλάδας που θα χαθεί. Είναι τρομερό αυτό. Το 25% του καθόριστου εθνικού προϊόντος είναι ο τουρισμός. Ναι, η οικονομία θα γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη ύφεση. Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό αυτή τη στιγμή? Μπορώ να κάνω κάτι? Όχι. Θα κάνω γι' αυτό που μπορώ. Νομίζω αυτό μας δίνει. Και ας είναι μικρό αυτό που μπορώ. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει ο καθένας να κάνει. Και ξαναλέω, σας το είπα από την αρχή, δεν είμαι ψυχολόγος. Σας μιλώ σαν ένας επαγγελματίας που αυτά που λέω τα εφαρμόζω στη πράξη και σας μοιράζουμε μαζί σας εμπειρίες. Όπως κάνατε και εσείς σήμερα. Αν δεν ενοχλώ και δεν μονοπολώ την κατάσταση, θα ήθελα να πω και εγώ κάτι. Βεβαίως, Γιώργο μου. Είμαι ο Γιώργος Σταμούλης από τις Κυκλάδες, από την Μύκονο. Εντάξει, είμαστε σε μια περιοχή που πλήττεται ο τουρισμός της. Βέβαια. Αυτό που προσπάθησα να κάνω και που ευχαριστώ κιόλας που μας εμψυχώνεται με όλες αυτές τις ενέργειες, τα slides, τα παραδείγματα, είναι να το δω λίγο σαν pause, δηλαδή σαν ένα σταμάτημα, και να εκμεταλλευτούμε λίγο το χρόνο για ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση. Επίσης, με αυτά που μας είπατε για τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, συνειδητοποιούμε ότι, okay, ακούμε συνήθως τι κάνει ο κορονοϊός στα άλλα μέρη του κόσμου, αλλά απλά ήταν και μια ευκαιρία να δούμε και τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στον κορονοϊό, μέσα στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Και αυτό επίσης μας κάνει να μην νιώθουμε μόνοι μας, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που όλοι μαζί το προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την ωραία παρουσίαση και χρόνια πολλά και διαζώσεις. Και εγώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και να μας χαιρόμαστε για την παρέμβασή σου, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή. Και ξέρεις, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Πολλές φορές στην Ελλάδα νομίζουμε ότι οι άλλοι τα κάνουν όλα καλύτερα. Δεν είναι έτσι. Η Γαλλία κυνηγάει, νομίζω ότι σήμερα έφτασε ή ξεπέρασε την Ισπανία σε νούμερα και κυνηγάει την Ιταλία σε νούμερα θανάτων. Ο πρόεδρος Μακρόν, για να κάνει εκλογές, μας μάντρωσε πιο αργά από ό,τι έπρεπε. Η οικονομία, και εδώ θα υπάρχει ύφεση, υπάρχει βέβαια βιομηχανία και ίσως δεν είναι η ίδια, αλλά για παράδειγμα, να σας πω ότι η γυναίκα μου, η οποία εργάζεται για γαλλική εταιρεία, βγήκε ήδη εδώ και ένα μήνα σε μερική απασχόληση, η οποία θα συνεχιστεί από ό,τι μαθαίνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα παίρνει μια επιδότηση από το κράτος, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά το εισόδημά της παρόλα αυτά. Σε όλους μας θα γίνει αυτό. Έτσι είναι. Ένα θετικό μέσα σε όλο αυτό που περνάμε είναι ότι αρχίσαμε και πάλι να μην τρέπομαστε που είμαστε Έλληνες. Είμαστε πλέον, παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε σημείο αναφοράς. Αντέδρασε γρήγορα η χώρα σε αυτό. Η έρευνα, πάλι, δηλαδή το Ίδρυμα Παστέρ της Ελλάδας,
ο Δημόκριτος αρχίζουν και ξαναμπαίνουν πάλι στην διεθνή βιβλιογραφία σαν σημεία αναφοράς. Δηλαδή, okay, μέσα σε όλο αυτό γίνονται και κάποια πράγματα ανασυγκρότησης και της χώρας. Ελπίζω βέβαια να σταματήσει η επέλαση του COVID σύντομα και να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κανονικότητα και να μην χρειαστεί να σας έρθουμε από εκεί και να ψάχνουμε δουλειές. Γιατί εντάξει, όλα θα παίξουν, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ.